Φίλες και φίλοι του Γκαζέτα, καλησπέρα σας. Άλλη μια χρονιά της Φόρμουλα 1 τελείωσε. Άλλη μια χρονιά τελείωσε με θρίαβο της Mercedes, η οποία από το 2014, από όταν μπήκαμε στη φάση των κινητήρων turbo, τα παίρνει στην κυριολεξία όλα. Άλλη μια χρονιά η Ferrari δεν κατάφερε τίποτα. Άλλη μια χρονιά η Red Bull προσπάθησε, αλλά ήρθε τρίτη και στους οδηγούς και στους κατασκευαστές. Άλλη μια χρονιά θα μιλήσουμε με τον Κώστα Ψαρά και με τον Γιώργο Τοβαρίνο να κάνουμε έναν σύντομο απολογισμό της χρονιάς, αλλά να δούμε λίγο και τι μελιγενέστε για το 2020, που θα είναι ένα σχετικά κομβικό έτος εν ώψη του 2021. Κώστα. Καλησπέρα σας, κύριε. Καλησπέρα σε όλους. Πες μας τα πολλά ερωτήματα που έχουμε για την επόμενη χρονιά. Για την επόμενη χρονιά. Κοίτα, για να δούμε την επόμενη χρονιά πρέπει να σταθούμε λίγο στη φετινή. Τι εννοώ να σταθούμε λίγο στη φετινή? Έκανε τη σύνοψη ο Πέτρος. Αυτή είναι και η αίσθηση που έχει μείνει στον κόσμο. Ήμασταν εδώ πριν ένα χρόνο και αυτό το οποίο τόνιζα ήταν το πώς θα αντιμετωπίσει η Ferrari τη χρονιά της. Πώς την αντιμετώπισε την περσινή χρονιά? Ως αποτυχημένη. Ως άλλη μία αποτυχημένη σεζόν. Τα άλλαξε όλα και μπήκε σε μία διαδικασία να κάνει χειμερινές δοκιμές, τις οποίες παραμύθιασε τους πάντες. Παραμυθιάστηκαν, θεωρώ, και οι ίδιοι. Έτσι. Δεν είδε κανένας στην πραγματικότητα ότι ο Χάμιλτον έκανε έναν γρήγορο γύρο και ήταν χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον ταχύτερο γύρο της Ferrari. Χιλιοστά του δευτερολέπτου. Μπήκανε λοιπόν και δημιούργησαν την επιθυμία στον κόσμο ότι πάνε να πάρουν. Έφτιαξαν ένα μύθο ότι θα κερδίσουν την χρονιά διαπεριπάτου. Μπράβο. Αν λοιπόν κρατήσουν απλά ότι απέτυχαν και φέτος, δύσκολα θα είναι τα πράγματα και του χρόνου. Αν κρατήσουν που πέτυχαν, γιατί κάπου πέτυχαν. Είχαν όλη τη χρονιά, από την πρώτη μέχρι και την τελευταία μέρα, τον ισχυρότερο κινητήρα. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα είχαν τον ισχυρότερο κινητήρα. Πιστεύεις εσύ ότι η αποτυχία της Ferrari οφειλόταν στη διαχείριση των δύο οδηγών? 100%. Διαχείριση των δύο πιλότων και την απειρία του Μπινότο. Ένσταση βάσει αυτών τουλάχιστον που είπε ο Μπινότο πριν μερικές ημέρες. Ο Μπινότο ανέφερε, υποστήριξε τουλάχιστον, ότι το παιχνίδι, η χρονιά χάθηκε στην αρχή και ότι δεν είχαν σχεδιάσει σωστά το αυτοκίνητο. Ισχύει. Ότι είχε πρόβλημα λοιπόν, σχεδιαστικό και το μονοθέσιο. Τα είχε σαρώσει όλα οι Mercedes στους πρώτους αγώνες. Έκανε ένα-δύο, βαρεθήκαμε να ακούμε ένα-δύο. Οπότε, τι να πετύχεις μετά? Αυτό είπε ο Μπινότο. Ίσως είναι λοιπόν και η διαχείριση, ίσως να είναι και αυτό. Εγώ λέω το εξής. Θυμηθείτε όλα τα χρόνια που υπάρχουν δύο κοκόρια σε μια ομάδα και που δεν έχει το μονοθέσιο διαφορά 2 δευτερολέπτων από οποιοδήποτε άλλο, πότε αυτό λειτουργήσε, πότε κέρδισε. Τη McLaren υπάρχει προηγούμενο της McLaren. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει, δεν μπορεί. Πρέπει να είναι τρομερή διαφορά, όπως αυτό, είπε ο Κώστας. Άρα, αν ισχύει αυτό που έλεγες εσύ, σωστά, όντως είχε πρόβλημα σχεδιαστικό το μονοθέσιο. Το υποστήριξε ο ίδιος. Το πρόβλημα δεν ήταν τόσο μεγάλη διαφορά. Όχι. Ήταν χιλιοστά πάλι διαφορά. Αν λοιπόν δεν έχασε τα πρώτα 6 παιχνίδια, τους πρώτους 6 αγώνες, δηλαδή 1-2, δηλαδή παραπάνω. Αν δεν είχε σχεδιαστικό πρόβλημα, πιθανότατα να είχε διαφορά η Ferrari από τη Mercedes 1 δευτερόλεπτο. Εκεί θα μπορούσε πιθανότατα να πάρει ένα πρωτάθλημα, γιατί θα είχε τόσο μεγάλη διαφορά. Το σχεδιαστικό πρόβλημα της Ferrari την οδήγησε στο να έχει ένα μονοθέσιο σε άλλες πίστες πιο αργό, σε άλλες πίστες πιο γρήγορο. Αν είχε ένα προσανατολισμό ότι αυτός πάει να κερδίσει, αυτό θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα, θα ήταν πιο κοντά. Δεν ξέρω αν θα το έπαιρνε. Σε κάθε αγώνα δεν ξέραμε ποιος πάει να κερδίσει. Και δεν ήξερε βασικά η ίδια η Ferrari. Εντάξει ο κόσμος, εμείς δεν το ξέραμε. Αλλά η ίδια η Ferrari δεν ήξερε ποιον θα στηρίξει και γιατί να το στηρίξει. Άρα το ερώτημα αυτή τη στιγμή είναι του χρόνου τι μελιγενέστε. Δηλαδή τι θα κάνει, θα αλλάξει? Γιατί το μονοθέσιο θα το αλλάξει. Σωστά. Θα το βελτιώσει. Ο κινητήρας είναι καλός. Έστω το σχεδιάζει καλύτερα, άρα λοιπόν θα είναι ανταγωνιστικό από την πρώτη στιγμή. Μπράβο. Έχουμε λοιπόν πάλι το πρόβλημα των δύο οδηγών. Για να μην έχουμε λοιπόν το ίδιο πρόβλημα, πρέπει να αλλάξει πολιτική η Ferrari, έτσι δεν είναι? Σωστά. Πόσο εύκολο είναι? Δεν ξέρω. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Ας βάλουμε, εντάξει, δεν μπορούμε να μπούμε σε τέτοια χωράφια, αλλά σκεφτούμε ότι αν είχαμε εμείς να διαχειριστούμε μια τέτοια κατάσταση, τι θα πεις? Όλοι μας νομίζω ότι καταλαβαίνουμε, αν δεν είναι κάποιος ο αδερφός του Φέτελ, καταλαβαίνουμε ότι το potential που λένε στο χωριό μου το έχει ο Leclerc. Το είδαμε, το καταλαβαίνουμε όλη τη φετινή χρονιά. Είναι
1,5 χρόνο ο Φέτελ σε κακή κατάσταση. Σε πολύ κακή κατάσταση αγωνιστικά. Φταίει το ότι έγινε πατέρας. Τρίτη φορά. Φταίει το ότι πλέον φοβάται περισσότερο. Φταίει το ότι μεγάλωσε. Φταίει ότι νιώθει απειλή. Δεν ξέρω τι, κάτι από φταίει. Την άλλη πλευρά. Ψυχολογικά είναι ράκος πάντως. Μπράβο. Τέσσερα πρωταθλήματα. Μπράβο. Λοιπόν, το potential λοιπόν το έχει ο Λεκλέρ. Το βλέπουμε όλοι. Ο κόσμος της Ferrari είναι με τον Λεκλέρ και πάμε και θα τα σαρώσει και θα είναι το next best thing. Και το πιστεύουμε όλοι αυτό. Τι θα πει στο Φέτελ των τεσσάρων πρωταθλημάτων. Τι θα του πεις, ότι θα ξεκινήσεις των 4 πρωταθλημάτων και των 50 εκατομμυρίων ευρώ, έτσι. Τι θα του πεις, θα είσαι το νούμερο 2, θα βάζουμε πτέρυγα την καινούρια πτέρυγα να έρθω στο παρελθόν στο Leclerc και όχι σε σένα, τον καινούριο κινητήρα. Θα βάζουμε πρώτο να κάνει pit stop όταν μπορεί να κερδίσει και πρέπει να μπει πρώτος. Τι θα του πούνε του Φέτελ. Αν του το πούνε αυτό, πάλι πρόβλημα θα υπάρχει. Γιατί θα αντιδράσει ο Φέτελ. Κοίταξε να δεις. Τι θα έκανες εσύ, τι θα έκανε ο Πέτρος και τι θα έκανα εγώ σε μια συναρχή. Ξεκινάει η χρονιά λοιπόν της Ferrari. Εσύ πρώτος, τι θα έκανες λοιπόν. Εγώ. Έχεις να διαχειριστείς τους δύο αυτούς οδηγούς. Δεν θα διαχειριζόμουν αυτούς τους δύο οδηγούς. Ναι. Θα ευχαριστούσα τον Σεμπάστιαν Φέτελ και θα προχωρούσα σε αντικατάσταση. Εγώ αυτό θα έκανα. Θα έδιωχνε το Φέτελ. Εσύ ναι. Τι θα έκανε. Πάρω τη σκορά. Δεν την περίμενα την ερώτηση, δεν είμαι προετοιμασμένος. Όμως ξεκάθαρα θα έλεγα αυτό στο Φέτελ. Ότι θα είσαι το νούμερο 2. Ναι. Και αν έφευγε, ας έφευγε. Δηλαδή. Αν δεν θα τον έδιωχνες, απλά θα τον οθούσε. Θα του το έλεγα ότι έτσι και έτσι δεν πάει. Είμαστε εκεί. Αν συγκυριακά, αν αποδείξεις εσύ στη διάρκεια τη σεζόν ότι το κουμπί θα γυρίσει, αλλά θα ξεκινήσουμε έτσι. Έχω την θέση ότι θα έλεγα το εξής. Στον τέταρτο αγώνα. Όποιος είναι πρώτος στο πρωτάθλημα, είναι νούμερο ένας οδηγός. Οκ, μ' αρέσει γιατί συμφωνούμε όμως. Στη τελευταία εκπομπή είχαμε παράπονα από κάποιους φίλους του Γκαζέτα που είχαν και δίκιο και ζητάμε και συγγνώμη ότι μιλάμε συνέχεια για τη Ferrari, όμως άλλοι είναι οι πρωταθλητές. Mm-hmm. Να πούμε λοιπόν και κάποια λόγια για την Mercedes, να πούμε για τον άνθρωπο που τα σάρωσε όλα και ακόμη αμφισβητείται. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Χάμιλτον φέτος δεν ψηφίστηκε ούτε μία φορά οδηγός του αγώνα. Δηλαδή δεν έχει ξανασυμβεί αυτό, να είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής από τότε που υπάρχει βέβαια αυτός ο θεσμός. Φαντάζομαι το 16 νομίζω. Να είδες το κουστούμι που πήγε στα βραβεία. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, εντάξει. Είναι fashion victim. Τέλειωσε. Λοιπόν, καλά κάνει. Λοιπόν, κοίτα και εμείς είμαστε πολύ sick. Λοιπόν, έχω στο μαύρο. Έτσι, men in black. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό. Για μένα είναι θέμα το ότι αμφισβητείται ακόμη πάρα πολύ κόσμο ενώ τα αποτελέσματα είναι τρομερά και. Αξίζει να μιλήσουμε βέβαια για Verstappen, για πρώτη φορά τρίτος, έτσι, και Red Bull η οποία δείχνει πολύ βελτιωμένη. Ωραία. Και με τα κινητήρες της Honda που είναι πλέον ανταγωνιστική. Χάμιλτον, γιατί έτσι μου λέει ο κόσμος, ότι υποστηρίζω το Χάμιλτον, ναι. Όπως υποστήριζα το Φέτελ την τετραετία της κυριαρχίας του. Okay. Γιατί αναγκαστικά. Είσαι με τους πρωταθλητές εσύ. Αναγκαστικά θα πανηγυρίσεις, θα ενθουσιαστείς με αυτό που βλέπεις. Με τι θα ενθουσιαστείς με τον τελευταίο. Φαντάζομαι τον πρώτο ενθουσιάζονται όλοι. Τέλος πάντων, λοιπόν, ο Χάμιλτον αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη τριετία της καριέρας του δεδομένα. Δεν έχω την άποψη ότι ένας πιλότος, οποιοδήποτε πιλότος, ο Μίχαελ Σουμάχερ που τον θεωρώ top, μπορεί να πάρει ένα μονοθέσιο χάλια και να το κάνει καλό, ούτε ένα μονοθέσιο τέλειο μπορεί να κάνει έναν πιλότο να φαίνεται τέλειος. Θεωρώ ότι υπάρχει συνεργασία. Ο Χάμιλτον αυτή τη στιγμή πατάει πολύ γερά στα πόδια του, έχει τρομερή ψυχολογία, έχει πάρει πάνω από το 50% των εικόνων στην υβριδική εποχή. Έχει βρει τη χημεία με όλη την ομάδα. Είναι ένα τεράστιο. Άσχετα που του βρίζει συνέχεια για τα λάστιχα, τι είναι αυτό κλπ. Και στο τέλος νικάει και λέει: παιδιά, συγγνώμη. Ναι, εντάξει, έχετε δίκιο. Είναι τρόπος λειτουργίας. Δεν μπορεί ο καθένας να λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο. Είναι ότι την ώρα της πίεσης του αγώνα. Τα βάζει μόνο. Και ακόμα και ο Χάμιλτον. Γιατί αμφισβητείτε όμως, μπορεί να μου το εξηγήσεις. Γιατί αφενός αρέσει. Πολλοί κόσμος πιστεύει ότι ρε παιδάκι μου, αν δεν είχε αυτό το μονοθέσιο, θα ήταν τίποτα. Πέτρο, και στην εποχή του Σουμάχερ, άνθρωποι αμφισβητούσαν τον Σουμάχερ. Νομίζω ότι είναι πιο έντονο με τον Χάμιλτον. Είναι πιο έντονο Χάμιλτον. Με τον Χάμιλτον, γιατί εγώ. Ίσως επειδή δεν είναι με τη λατρεμένη ομάδα. Πρώτον, γιατί λες για τη Ferrari. Γιατί αν ήταν με τη Ferrari, π.χ. μπορεί να τον λάτρευε ο κόσμος, έτσι. Είναι πάνω από το 50%.
οι φίλοι της Ferrari. Έτσι. Ναι. Ειδικά στην Ελλάδα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Εγώ λέω αυτό. Ναι. Δεν έχω κάνει έρευνα, αλλά okay. βάσει των mail που έρχονται και στην, κατά την ώρα της μετάδοσης. Είναι το πρώτο αυτό που λες. Το δεύτερο, εγώ θεωρώ ότι του έχει κάνει πολύ κακό στο image του το 2007. Είναι πολύ μακρινό, θα μου πει κάποιος. Κάποιοι μπορεί να μην το βλέπουν, να μην το είχαν ζήσει αυτό. Του έκανε πολύ κακό. Ένα παιδί που ήρθε από το GP2 με τον δισπαγκόσμιο πρωταθλητή στην ομάδα. Αμφισβήτησε τον. Όχι τον αμφισβήτησε μόνο, τον αμφισβήτησε μέσω του επικεφαλής της ομάδα. Γιατί ο Ρον Ντένις θυμίζω ότι ήταν αυτός ο οποίος στήριξε τον Χάμιλτον εκείνη τη χρονιά. Νομίζω ότι αυτό. Τον στήριξε από 11 χρόνια. Σωστά. Δημιούργησε πολλούς haters του Χάμιλτον εκείνη την εποχή και αυτό δύσκολα το βγάζει. Ο ίδιος έχει προσπαθήσει. Είχε και πολύ δύσκολα χρόνια στη McLaren και από άποψη συμπεριφοράς. Δηλαδή και μέσα στην πίστα. Ήταν λίγο Verstappen. Έχουν περάσει 12 χρόνια όμως. Σωστά. Η βάση των ακροατών, των αναγνωστών, mm-hmm. των τηλεθεατών έχει αλλάξει. Έχουμε όμως και πολλούς παλιούς. Εγώ το βλέπω και στις μεταδόσεις που κάνουμε και κάνεις εσύ και είναι πάρα πολύ καλές. Ότι συμμετέχουν. Το πήρες συμμετέχουν πάρα πολλοί φίλοι του Γκαζέτα, οι οποίοι είναι χρόνια και ασχολούνται χρόνια και το βλέπεις αυτό στα σχόλιά τους. Ο ίδιος άλλαξε πολύ το χαρακτήρα του. Από το 2012 και μετά. Είναι πολύ πιο σοφός τώρα, έτσι. Πολύ παίξε καθοριστικό ρόλο το τι συνέβαινε στην προσωπική του ζωή και πόσα. Η Νικόλ έφταιγε. Δεν λέω ότι έφταιγε, ναι. Δεν λέω ότι έφταιγε, απλά του βγάζε ένα άλλο πρόσωπο. Αν είχε την Νικόλ, εσύ. Μάλλον δεν θα ήμουν ο ίδιο. Όμως επειδή λέμε ότι άλλαξε, θέλω να πω εδώ ότι έχει αλλάξει και ο Verstappen, κατά την άποψή μου. Μαζί σου. Δηλαδή αυτή η χρονιά, το 2019, ήταν η χρονιά ορίμανση του Verstappen. Έδειξε θέλει πολύ. Ακόμα. Περιμένω να εντάξει, δω. Ακόμα. Χρειάζεται περιμένω και λίγο, γιατί αλλιώς δεν γίνεσαι πρώτος. Ναι, έτσι. Δεν λέω. Λοιπόν, αλλά έδειξε λίγο. Μια ορίμανση, τεράστια πρόοδο σε σχέση με τα προηγούμενα Netflix. Χρόνια. Να δω αν άλλαξε. Εντάξει. Γιατί πέρσι που το είδα. Στα παρασκήνια. Εντάξει. Εγώ πιστεύω, τουλάχιστον από αυτά που είδαμε στις πίστες, ήταν πολύ πιο ώριμος και παραμένει βέβαια εξαιρετικά δυναμικός. Φαντάζομαι το έχεις δει. Να πούμε λοιπόν. Βλέπεις. Είναι αν παρακολουθήσει κάποιος το ντοκιμαντέρ, τη σειρά αυτή, του reality της Φόρμουλα 1 στο Netflix, βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο Φόρμουλα 1. Ναι, ναι. Η Φόρμουλα 1 που παρακολουθούμε εμείς όλοι στις τηλεοράσεις μας. Και ένας άλλος κόσμος. Και ένας άλλος κόσμος, όπου εκεί εμφανίζονται οι προσωπικότητές τους, που δεν έχουν καμία σχέση με τις δηλώσεις στο τέλος. Τι θα πείτε, καμία σχέση. Πάντως είναι Ολλανδός, έτσι. Η Ολλανδοί είναι λίγο τρελό ιστορία. Το τέλος, όταν βγαίνεις να κάνεις δηλώσεις, ξέρεις ότι είσαι on camera, δεν μπορείς. Είσαι πολιτικά correct εκεί, βέβαια. Είναι απαράδεκτος, είναι απέσιος. Οκ. Λοιπόν, να μιλήσουμε όμως για τον απαράδεκτο και απέσιο κύριο Verstappen, Mad Max. Και τη Red Bull με τη Honda. Νομίζω ότι έδειξε και φέτος ότι. Στην μετά Χάμιλτον Φέτελ εποχή. Είναι οδηγάρα. Γιατί για μένα είναι Χάμιλτον Φέτελ εποχή. Στην μετά Χάμιλτον Φέτελ εποχή θα είναι Λεκλέρ, Verstappen. Σωστά. Και. Νωρίς. Καλός ο Πιτσίρικας. Άλμπον. Γιατί βγήκε ρούκι της χρονιάς. Έχουμε κάποια πολύ καλά ταλέντα. Έτσι. Πολύ καλά ταλέντα. Με άλματα πρόοδο. Αλλά η συνεργασία Red Bull Honda. Για να προχωρήσουμε σε αυτό που έλεγες, νομίζω ότι ούτε ο Christian Horner φανταζόταν ότι θα πήγαινε τόσο καλά. Γιατί δεν ήξερε καλά τους Ιάπωνες. Ναι, οι Ιάπωνες έχουν κάνει τρομερή πρόοδο σε σχέση με το 2015 που μπήκανε. Έχουν καλύψει, είχαν μια δυναμία τότε. Τι, είχαν χάσει μια χρονιά. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν στην υβριδική εποχή το 2014 και οι ίδιοι μπήκαν το 2015. Δηλαδή μια χρονιά εκτός. Και δεν μπήκαν και με τις σωστές ομάδες, θα έλεγα. Είχανε την τριετία της McLaren που τους πήγε πίσω σίγουρα, χάλια, γιατί αυτή η συνεργασία δεν τζούλησε ποτέ. Δεν φταίει μία ή άλλη πλευρά, δεν τζούλησε ποτέ. Αλλά έφτιαξα ένα κινητήρα που ήταν εντυπωσιακό αυτό που έγινε στη Βραζιλία. Το ότι ο κινητήρας, όχι, άστα όλα τα άλλα, στο τέλος έχουμε ένα κινητήρα. Ναι, έχουμε ένα κινητήρα Honda και ένα κινητήρα Mercedes. Μάχονται οι κινητήρες σε εκείνο το σημείο. Και επικρατεί ο κινητήρας της Honda. Δεν μπορούσα να το φανταστούμε ένα χρόνο πίσω. Οπότε σε αυτή τη βάση η Red Bull. Νομίζω ότι την επόμενη χρονιά δεν θα είναι 300 βαθμούς πίσω. Θα δούμε ένα ανταγωνιστικό. Θα μου πεις είναι η ελπίδα σου. Ναι, είναι και η ελπίδα μου, αλλά νομίζω ότι δεν βλέπω τρόπο που θα ξεφύγει πάλι τόσο πολύ η κατάσταση. Κανέναν τρόπο για να ξεφύγει η Williams από την τελευταία. Δεν έχω. Πολύ δεν πίσω, ρε παιδιά. Δεν και έχει πολύ ιστορική ομάδα. Δεν έχει λεφτά. Ναι.
ακόμα και οι μηχανικοί που ξεκίνησαν ναι. φύγανε στην πορεία. Μιλάμε ασύλληπτες διαφορές από το προτελευταίο. Τα δύο κεφάλια είναι πάρα πολύ μεγάλη σε ηλικία και τελείωσε αυτό, πρόθεση, αυτό, αυτό. Αυτό. Γιατί όσο καιρό ήταν ενεργοί και μπορούσαν να δίνουν το δικό τους input, υπήρχαν αποτελέσματα. Ωραία. Και... Ωραία. Για προγνωστικά, προγνωστικά για του χρόνου. Πριν τι, κάνουμε πες, τα πες, προγνωστικά, πες, πρέπει πες. Να... Το μεγάλο θέμα είναι θα πάει ο Χάμιλτον στη Φεράρι το 2001. 21, το 21, το 1 είναι δύσκολο. Εντάξει, το αθάνατο 21. Είναι ο δεύτερος, τρίτος αγώνας της φετινής χρονιάς σε μετάδοση Φόρμουλα 1. Σε ελεύθερες δοκιμές που είναι λίγο πιο χαλαρά, από την Κοσμοτέ TV. Να τα λέμε αυτά, να τα λέμε Κώστα. Και κάναμε αυτή ακριβώς την κουβέντα, ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα. Χωρίς θέμα πληροφορίας, πολύ πριν δημιουργηθεί όλος αυτός ο ντόρος των τελευταίων ημερών. Και αποδειχθεί ότι έχουν κάνει ήδη δύο ραντεβού και έχουν μιλήσει δύο φορές. Σωστά. Η λογική με τον μου, Έλκαν, ναι, ναι, τον πρόεδρο. Η λογική μου λέει, μου έλεγε και μου λέει και ακόμα, ότι ο Χάμιλτον, εάν πάρει και το επόμενο πρωτάθλημα, φτάσει στα 7, ένα πράγμα θα του έχει μείνει. Να πάει στη Φεράρι για να ξεπεράσει το Σουμάχερ. Ή να πάρει το 8ο με την ομάδα την άλλη και να ξεπεράσει πάλι το Σουμάχερ. Το λες, αλλά νομίζω ότι αυτό θα ήταν θα όνειρο Κώστα, για τον Χάμιλτον. Mm-hmm. Τι θα γίνει Κώστα. Ο οποίος Χάμιλτον φτάσουμε... έχει και πολλές Φεράρι στον καράζ του. Έτσι, είναι και φίλος Φεράρι. Τι δεν είναι να πει. Θα γίνει Κώστα, αν φτάσουμε στο τέλος της χρονιάς, στους τέσσερις τελευταίους αγώνες και δεν έχει βγει πρωταθλητής. Και μάχονται οι Φεράρι με τον. Πάει για το παγκόσμιο. Πάει για το παγκόσμιο. Ναι, φυσικά έχω την αίσθηση ότι θα τον περιμένουν. Όσο χρειαστεί να πάρει τις αποφάσεις και οι δύο ομάδες. Και η Ferrari και η Mercedes, εγώ θα πω και όσο ανακούγεται περίεργο, και η FOM, Liberty Media, FIA, αυτό θα το περιμένουν. Ναι, ναι. Είναι πολύ μεγάλο brand ο Hamilton για τη Formula 1. Είναι μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή από τη Formula 1 στον κόσμο, τον μαγικό κόσμο, το social media. Έχει περισσότερους followers. Ο ίδιος ο Χάμιλτον από ό,τι έχει το ίδιο το πρωτά. Η Φόρμουλα 1 δραστηριοποιήθηκε πολύ νωρίτερα, γι' αυτό το χειρίζεται πολύ καλύτερα. Αλλά είναι μεγαλύτερο μπραντ αυτή τη στιγμή. Είναι προσωπικότητα. Στον κόσμο το social media. Βίντεο, έχω δει κάποια βίντεο του Χάμιλτον, ο οποίος παίζει κιθάρα και παίζει καλά και τραγουδάει. Mm-hmm. Καλά. Αφού είπε ότι θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική, θέλω να ασχοληθώ με τη μόδα, έτσι, όλα. Με την οικολογία, έχει κοινωνικές ευαισθησίες. Λοιπόν, μιλήσαμε για 2021, να πάμε στο 2020. Θέλω προγνωστικά για να πω και εγώ τα δικά μου, να πέσω πάλι έξω να πληρώσω το στοίχημα που δεν έχω πληρώσει μέχρι τώρα. Πάμε. Χάμιλτον. Κυρία. Λεκλέρ. Γιατί εντάξει, πρέπει να κεράσω. Δύο Χάμιλτον, εντάξει, ένα εντάξει, έγινε. Έτσι. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν τέλειωσε η τελευταία φετινή εκπομπή μας για τη Φόρμουλα 1. Ευχόμαστε εγώ, ο Γιώργος Σοβαρίνος, ο Κώστας Ψαράς. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά να έχετε όλοι. Και πάντα οδηγείτε προσεκτικά, ζώνες ασφαλείας και κράνος. Γεια σας.